Πολλοί ήταν εκείνοι που μαγνήτησαν τα φλάς των φωτογράφων από την πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ μέχρι το Γάλλο πρόεδρο Μακρόν και τη σύζυγό του Μπριζίτ. Επισοδιακή ήταν η άφιξη του Αμερικανού Προέδρου στο αβαίο του Westminster, καθώς η τεθωρακισμένη λιμουζίνα στην οποία επέβαινε μπλόκαρε στην κίνηση των δρόμων του Λονδίνου. Κομψή μέσα στο πένθος φορώντας ένα τριπλό μαργαριταρένιο τσόκερ που ήταν μέρος της προσωπικής συλλογής κοσμημάτων της βασίλισσας Ελισάβετ, η πριγκίπισσα της Ουαλίας έκανε την εμφάνισή της στο αβαίο του Westminster. Τα βρετανικά μέσα ήδη μιλούν με εγκομιαστικά λόγια για τον διάδοχο του Βρετανικού θρόνου και τη σύζυγό του. Ενώ αντίθετα η απόφαση του πρίγκιπα Χάρη να απαρνηθεί τα βασιλικά του καθήκοντα είναι μια κίνηση που δεν έχουν συγχωρήσει, παρά τα δάκρυα που κύλησαν από τα μάτια της Μέγκαν Μάρκλ κατά τη διάρκεια της κηδείας. Μπορεί τελικά να επιτράπει στον Χάρη να σταθεί δίπλα στον αδερφό του και να ακολουθήσει μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια το φέρετρο της γιαγιάς του. Ωστόσο, ξεχώριζαν ανάμεσά τους, καθώς δεν του έδωσαν την άδεια να φορέσει τη στρατιωτική στολή, όπως είχαν κάνει και στην Αγρύπνια. Κατά τη διάρκεια της νεκρόσιμης ακολουθίας, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ κάθισαν στη δεύτερη σειρά. Ήταν όμως ακριβώς πίσω από τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο, σε μια προφανώς κίνηση καλής θέλησης από το παλάτι. Την ίδια ώρα δημοσιεύματα θέλουν τον πρίγκιπα Χάρη να ήταν ο τελευταίος που ειδοποιήθηκε για τον θάνατο της γιαγιάς του, και αυτό μόλις 5 λεπτά πριν η είδηση δημοσιοποιηθεί στο κοινό. Η χειρή ήταν και η απουσία του από την δεξίωση που ο βασιλιάς Κάρολος παρέθεσε στον Μπάκιγχαμ την παραμονή της κηδείας. Αρχικά είχε αποσταλεί πρόσκληση στον Χάρη και στη σύζυγό του Μέγκαν. Στη συνέχεια όμως οι δυο τους αποκλείστηκαν, καθώς δόθηκε εντολή το παρόν να δώσουν μόνο τα εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Στη συγκεκριμένη δεξίωση, η οποία ονομάστηκε Δεξίωση του Αιώνα, έδωσαν το παρόν 1000 υψηλοί προσκεκλημένοι, από τον Αμερικανό πρόεδρο μέχρι τον έκτοτο βασιλιά της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, που εμφανίστηκε υποβασταζόμενος έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Σοφία, αψηφώντας τη σύσταση της Ισπανικής κυβέρνησης να μην μεταβεί στη Βρετανία, καθώς βρίσκεται στη δίνη ροζ αλλά και οικονομικών σκανδάλων. Την ίδια ώρα μεγάλη απογοήτευση επικρατεί στο προσωπικό του Μπάκινγχαμ, στους ανθρώπους που επί χρόνια υπηρετούσαν πιστά τη βασίλισσα Ελισάβετ. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλουν, δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να την αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά, καθώς δεν συμπεριλήφθησαν σε κάποια λίστα που να τους επέτρεπε να τις υποβάλουν τα σέβη τους, δίχως να χρειαστεί να σταθούν για ώρες στην ουρά, αφού κάτι τέτοιο για λόγους αυξημένων υποχρεώσεων τους ήταν αδύνατον. Ανάμεσα σε αυτούς που έφτασαν στο Westminster Hall, έχοντας εξαιρεθεί από τη διαδικασία της πολύωρης αναμονής, ήταν βουλευτές και φυσικά ηγέτες κρατών. Η παρουσία του ηγέτη που συζητήθηκε περισσότερο από όλες ήταν αυτή του Εμμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγου του Μπριζίτ. Αφορμή τα αθλητικά παπούτσια, το κασκόλ και τα γυαλιά ηλίου που επέλεξαν να φορέσουν για να φτάσουν ως εκεί. Η χαλαρή τους εμφάνιση χαρακτηρίστηκε ως ασέβεια από ορισμένα γαλλικά μέσα. Επισοδιακή ήταν και η άφεξη του Αμερικανού Προέδρου στο αβαίο του Westminster. Αντίθετα με τους άλλους ηγέτες, από τους οποίους ζητήθηκε να μεταβούν στο σημείο με ειδικά αναβλωμένα λεωφορεία, ο Τζο Μπάιντεν πήρε την άδεια να χρησιμοποιήσει την τεθωρακισμένη προεδρική λιμουζίνα του, επωνομαζόμενη και ως κτίνος. Το ογκώδες όχημα κόλλησε στην κίνηση στους πολύβοους δρόμους του Λονδίνου. Παρ' όλα αυτά, έφτασε γέρος στο αβαίο πριν ξεκινήσει η νεκρόσιμη ακολουθία. Η κηδεία της Ελισάβετ μεταδίδεται όλη μέρα ζωντανά από όλα τα δίκτυα του πλανήτη και αναμένεται να την παρακολουθήσουν περισσότεροι από 4 δισεκατομμύρια τηλεθεατές. We continue to bring you live coverage from Westminster Abbey, from the funeral of Elizabeth. Ειδικά για σήμερα στο Παρίσι, η στάση του μετρό Γεώργιος V ονομάστηκε στάση Ελισάβετ II.